κάθε περίπτωση να αξιοποιούμε στο αγέριο τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέχρι το τελευταίο ευρώ, μη ξεχνώντας ποτέ και αναθεωρώντας πάντα τις κινήσεις μας με γνώμονα τη μέγιστη ωφέλεια και γνωρίζοντας πάντα με σαφήνεια πού είμαστε, ποιοι είμαστε και πού πρέπει να πάμε. Και αυτά με οδηγό το κόμμα της ευθύνης, τη Νέα Δημοκρατία και τον αναρχικό της κ. Αντώνη Σαμαρά. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ένα περιστατικό που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από 12 νομίζω, όπου ως διοικητής Τροχέας βρέθηκα σε κοινή σύσκεψη των φορέων του νομού μας για διάφορα προβλήματα που απασχολούσαν τον τότε νομό της Πρέβεζας. Απευθυνόμενος τότε στην Ομίγυρη, ο τότε νομάρχης είπε χαρακτηριστικά: «Η Πρέβεζα κρατάει έναν άσο στο μανίκι της. Αν το τραβήξει, έχει να κερδίσει πολλά». Και αμέσως μου έσφιξε το χέρι και με αγκάλιασε. Αγαπητοί συμπολίτες, όνομα δεν είπα. Πιστεύω πως γνωρίζω τις ανάγκες του νομού, πως γνωρίζω τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Ξέρω να ζητώ και να καταφέρνω αυτό που χρειάζεται ο νομός μας. Ξέρω να υπομένω και να επιμένω για το συμφέρον του τόπου μας. Δεν είμαι και δεν θα είμαι στη διαπλοκή και στα συμφέροντα. Είμαι ένας από εσάς και τίποτε παραπάνω και θα συνεχίσω έτσι. Θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο και καθαρό. Είμαι ένας ενεργός πολίτης που θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο στον νομό του, στον τόπο που ζει. Θέλω να προσφέρω αισιοδοξία και ελπίδα στα νέα παιδιά. Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου, το μυαλό μου και την ψυχή μου για να υπηρετήσω το κοινό καλό και τα συμφέροντα του τόπου και της χώρας μου. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, όταν μιλάω για την Πρέβεζα, χωρίς να το θέλω, ένα δυνατό ρήγος διαπερνάει το κορμί μου και μια βαθιά συγκίνηση βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Το όνομά της το αναφέρω παντού, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Μιλώ για τους απλούς ανθρώπους της, γιατί τέτοια είναι η Πρεβεζιάνη. Άνθρωποι απλοί, καταδεκτικοί, άνθρωποι με αισθήματα, άνθρωποι ποιητικοί, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και άνθρωποι του μόξου. Άνθρωποι με τους οποίους ζήσαμε και ζούμε τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Είστε εσείς που καθημερινά αντικρίζω, είστε εσείς οι φίλοι που μαζί σχολιάζουμε την καθημερινότητα, που ψάχνουμε για το τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε στην πόλη μας, στο νομό μας. Είστε εσείς που με δεχθήκατε, με αγκαλιάσατε, με εμπιστευθήκατε. Λοιπόν, εγώ αυτά δεν τα ξεχνάω, ούτε θα τα ξεχάσω ποτέ. Με πίστη λοιπόν στα ιδανικά μας, την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια και με αρχηγό μας τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, ας προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά για την νίκη. Σας ευχαριστώ.